Είναι ερωτικά, είναι μόνο οικογενειακά και αγαπησιάρικα σε αυτή τη φάση. Κοίταξε, θεωρώ τώρα το τελευταίο καιρό είναι με ένα γύψο στο πόδι. Οχ, περαστικά. Οπότε, ό,τι και να κάνει με την παταρίτσα. Ναι, με την παταρίτσα βοηθώ στο Άγιο Βασίλη. Γιατί όχι, Δώρα μου, μια χαρά σούπερ σεξι είναι. Μάλιστα, και Δώρα ακού τώρα, έτσι. Θα τα ακούσει, θα σε πάρει τηλέφωνο. Στάνταρ. Είναι σεξ τα Χριστούγεννα ή όχι. Μπορεί να γίνει. Εξαρτάται σε τι διάθεση είσαι. Αν είσαι ερωτευμένο και είσαι καλά, όλες οι εποχές σεξ είναι. Ανάβει το τζάκι και γίνεται το θέμα. Ένας καλλιτέχνης όπως είναι ο Σάκης και μια καλλιτέχνης όπως είναι η κυρία Διαβάτη δικαιούνται να κάνουν αυτά που λέει η ψυχή τους όπως οποιοδήποτε καλλιτέχνης και δικαιούνται να έχουν άποψη. Στο μόνο που διαφωνώ είναι στην υπερβολή. Στον τρόπο. Στον τρόπο. Δηλαδή, αν την είχα φιλόλογο και ήμουν αδιάβαστος, πραγματικά θα ήταν εφιάλτης. Δηλαδή, αν δεν είχα προλάβει να διαβάσω για το μάθημα της κυρίας Διαβάτη. Τελείωσε, δεν θα κοιμόμουν ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα έκανα. Και όταν θα μου έλεγε, έχεις διαβάσει! Μπορεί να μου φεύγανε. Ναι, εννοείται, και εγώ θα τα έκανα πάνω μου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τσακώνεσαι για επίπεδο με επίπεδο.